Για τον προσδιορισμό του μηχανικού ισοδύναμου της θερμότητας χρειαζόμαστε ένα θερμιδόμετρο, το οποίο είναι στερεωμένο στην άκρη ενός εργαστηριακού πάγκου και το οποίο θερμιδόμετρο αποτελείται από ένα τύμπανο αλουμινίου, το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα με μία μανιβέλα. Υπάρχει ένας μετρητής που μας δείχνει τον αριθμό των περιστροφών της μανιβέλας, άρα και του τυμπάνου. Χρειαζόμαστε ένα βαρύδιο 5 κιλών, έναν ημάντα με μήκος περίπου 3,4 μέτρα, μέσω του οποίου το βαρύδιο θα αναρτηθεί από το τύμπανο του θερμιδομέτρου. Χρειαζόμαστε ένα ψηφιακό θερμόμετρο και ένα χρονόμετρο. Η πειραματική διαδικασία γίνεται ως εξής. Περνάμε τη μια άκρη του ημάντα μέσα από το ειδικό άγκιστρο του βαρυδίου. Ισοσταθμίζουμε τις δύο άκρες του ημάντα έτσι ώστε να έχουν το ίδιο ακριβώς μήκος και στη συνέχεια βάζουμε το βαρύδιο ακριβώς κάτω από την συσκευή. Το τύλιγμα του ημάντα γίνεται ως εξής, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Περνάμε τις δύο άκρες κάτω από την κάτω πλευρά του τυμπάνου και ύστερα τυλίγουμε κατά αυτή τη φορά τον ημάντα. Προσέχουμε ώστε κατά το τύλιγμα να μην υπάρχουν τμήματα του ημάντα που βρίσκονται πάνω σε άλλο τμήμα του ημάντα, αλλά όλος ο ημάντας να εφάπτεται του τυμπάνου. Και στη συνέχεια βάζουμε το ειδικό θερμόμετρο, το ειδικό ψηφιακό θερμόμετρο, στην ειδική υποδοχή του τυμπάνου. Περιμένουμε για λίγο μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη του θερμομέτρου και μηδενίζουμε τον μετρητή των περιστροφών. Όταν σταθεροποιηθεί η ένδειξη του θερμομέτρου, η τιμή που θα πάρουμε θα είναι η τιμή θ1. Κρατώντας την ελεύθερη άκρη του ημάντα, αρχίζουμε να περιστρέφουμε την μανιβέλα για έναν σταθερό αριθμό περιστροφών, παραδείγματος χάρη για 200 περιστροφές. Ταυτόχρονα, με την έναρξη των περιστροφών, ξεκινάμε την χρονομέτρηση. Η περιστροφή της μανιβέλας θα πρέπει να γίνεται με έναν σταθερό ρυθμό, ούτε πολύ γρήγορο, ούτε πολύ αργό. Με αυτόν τον τρόπο, το βαρύδιο κρατείται μόλις λίγο ανασηκωμένο από το πάτωμα, χωρίς όμως να ανεβαίνει μέχρι επάνω. Φτάσαμε τις 200 περιστροφές. Σταματάμε τώρα τις περιστροφές και σταματάμε και το χρονόμετρο για να δούμε την χρονική διάρκεια στην οποία έγιναν οι 200 περιστροφές. Περιμένουμε για λίγο μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία που δείχνει το θερμόμετρο. Αυτή η τιμή, η τελική τιμή της ένδειξης του θερμομέτρου, είναι η τιμή θ2. Στη συνέχεια, περιμένουμε για λίγο και βλέπουμε ότι η τιμή του θερμομέτρου αρχίζει και μειώνεται. Καταγράφουμε την μεταβολή της θερμοκρασίας για 1,5 λεπτό και στη συνέχεια αναγάγουμε τη μεταβολή της θερμοκρασίας στη χρονική διάρκεια των περιστροφών.